Και ένα τέτοιο δερματοφύλακα έχει όφη. Από πέρυσι το μαντά. Εγώ δεν θα κάνω τώρα την κοινότυπη ερώτηση αν περίμενες το μαντά να κάνει αυτά που κάνει φέτος. Εσύ τον ξέρεις, να τολμήσω να πω, περισσότερο και από την οικογένειά του με τις τόσες ώρες που τρώγατε στο γήπεδο. Θα κάνω όμως μια άλλη ερώτηση. Περίμενες ότι επειδή ο Μανδάς τα προηγούμενα χρόνια μία έπαιζε, δύο δεν έπαιζε και πάει λέγοντας, θα είχε αυτή τη σταθερότητα που παρουσιάζει φέτος? Το περίμενα. Το περίμενα γιατί για αυτόν τον λόγο κιόλας έδωσα αγώνα για να κατέβει. Τώρα θα μας πεις λεπτομέρειες όμως, τώρα αφού σε έχουμε εδώ πέρα, μας πεις λεπτομέρειες. Τι εννοείς? Εντάξει, το να μπορέσεις να πείσεις ένα παιδί να κατέβει κάτω με ιστορικό και συμπεριφορές παράξενες δεν είναι εύκολο. Το καλό είναι ότι ο Μαντάς προέρχεται από τον Αετό Κορδαλού. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησα και εγώ. Αυτά δεν τα ξέραμε τώρα, είδες. Δεν τα ξέραμε. Κοινές ρίζες. Πριν πάει στον Ατρόμητο ήταν στον Αετό Κορδαλού. Ναι. Οπότε κοινές ρίζες και κοινή πορεία, η παράλληλη πορεία κοινή, νομίζω βοήθησε να συνεννοηθούμε και να καταλήξουμε στην καλύτερη επιλογή όταν έγιναν οι αποφάσεις από την οικογένεια και από εμάς. Πάντως ο Χρήστος, το οχτάμινο που δουλέψαμε και σίγουρα συνεχίζει να το κάνει, είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πολύ, πήρε τις ευκαιρίες του, κέρδισε με το σπαθί του να πάρει το νούμερο ένα σπίτι του μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει και συνέχεια, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό που βελτίωσε ο Χρήστος δεν είναι να κάνει ούτε για τη δράση του, ούτε αυτά που εντυπωσιάζουν όλο τον κόσμο. Αυτά τα είχε και πριν. Αυτό το οποίο έχει βελτιώσει πάρα πολύ ο Χρήστος ο Μαντάς είναι το διάβασμα του παιχνιδιού. Να κατανοεί καλύτερα τις στιγμές του παιχνιδιού και να μπορεί να ενεργεί βάσει των στιγμών του παιχνιδιού. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι να μπορεί να διατηρεί τη συγκέντρωσή του για 90-95% λεπτά. Άρα αυτά που βλέπω εγώ και αυτά που δουλέψαν πάρα πολύ και αυτά που επιμείναμε ήταν ουσιαστικά να μπορεί ο Χρήστος να έχει καλό διάβασμα παιχνιδιού και καλή συγκέντρωση και νομίζω συνεχίζει να γίνει αυτό και αυτό έχει αυτή την απόδοση. Και Βαγγέλη, μέσα σε όλα αυτά που λες είναι πολύ σημαντικό για μένα το γεγονός που το ανέφερες εσύ ότι αυτή η συγκέντρωση που δείχνει τον βοήθησε να διατηρεί αυτή την κατάσταση από την πρώτη στιγμή που έκανε την πρώτη πρωτάθλημα φέτος με τον Ολυμπιακό μέχρι και τώρα. Είναι αυτό που... Δηλαδή κόντρα στον Ολυμπιακό συμπλήρωσε ένα γύρο βασικός και δείχνει αυτή τη συγκέντρωση που λες και εσύ. Αυτό είναι η δυνατότητα να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι, γιατί είχε αρκετά προβλήματα εκεί πέρα σύμφωνα με τις συζητήσεις και όχι δεν είναι μόνο συμπέρασμα δικό μου, είναι και το feedback που είχα πάρει από τον Χρήστο. Νομίζω δούλεψε αρκετά, συνεχίζει να δουλεύει και η συγκέντρωση έρχεται όταν υπάρχει γνώση. Αν υπάρχει γνώση υπάρχει και αυτοπεποίθηση. Αν δεν υπάρχει γνώση, αν υπάρχει ένα θολό τοπίο, σίγουρα η συγκέντρωση, η γνώση και οι σωστές ενέργειες μειώνονται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να βλέπουμε τα πράγματα που δεν βλέπουν όλοι οι άλλοι, σαν ειδικοί, και να δώσουμε τα εύσημα στο παιδί γιατί μπορεί και το κάνει με διάρκεια και αυτό που ελπίζουμε όλοι είναι να συνεχίσει να το κάνει. Βαγγέλη, πιστεύεις ότι είναι ακόμα στην αρχή ο Χρήστος? Δηλαδή θέλω να πω ότι... Τα έχουμε δει όλα ή θα δούμε κι άλλα στην πορεία? Νομίζω στόχος όλων στην ομάδα θα πρέπει να είναι να συνεχίσουν να βλέπουν την ίδια καλή απόδοση, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ο Χρήστος όταν ήρθε στην ομάδα ήταν παιδί ο οποίο είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Είχε γύρω στις 33 συμμετοχές όταν ήρθε στον Όφη. Σωστό. Μιλάμε τώρα για ένα παιδί που στην ηλικία του ήταν αρκετά έμπειρο. Ίσως το πιο έμπειρο της ηλικίας του και της γενιάς του. Αυτό όμως που δεν μπόρεσε να κάνει πριν το κάνει πολύ καλά τώρα, να έχει διάρκεια. Η διάρκεια όμως θα κριθεί στο τέλος της σεζόν, όχι τώρα. Γι' αυτό επειδή εντάξει έχω επαφή με τα παιδιά, λόγω και της σχέσης που έχουμε, όταν μιλάμε το μόνο που μπορώ να πω είναι να συνεχίσουν να έχουν την ίδια σταθερότητα στην διαδικασία που είναι η προπόνηση μαζί τους προπονητές τους και μόλις τους ανθρώπους που τους υποστηρίζουν. Και να μπορούν αυτοί να βγάλουν το καλύτερο σε αυτό βάσει της στιγμής και όχι μόνο θεωρητικά πράγματα, πρακτικά.
στην προπόνηση. Ναι. Κοίταξε, η εικόνα του Χρήστου τη φετινή σεζόν, η αλήθεια είναι ότι για εσάς που είστε στον χώρο λίγο πολύ την περιμένατε, γιατί όπως είπες εσύ, έπαιζε Super League από 17 χρονών. Δεν έκανε ντεπούτο 19. 16-8 μήνες, ναι, ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σε εσάς του χώρου και πολύ περισσότερο και σε εσένα που δούλευες μαζί του στον Όφη. Είναι κάτι το οποίο το περιμένατε. Όλη αυτή την παρουσία και τη σταθερότητα που βγάζει φέτος κάτι διάρκεια της φετινής περίοδου. Ξέρετε τι γίνεται. Πάντα όταν επιλέγει κάποιος ή η ομάδα ή το team ένα ποδοσφαιριστή, ένα παίκτη, πάντα οι προσδοκίες είναι καλές, θετικές. Το θέμα όμως είναι τι θα συμβεί στην πορεία. Η πορεία είναι που ο τερματοφύλακας ή ο παίκτης θα πρέπει να πείσει το προπονητικό team, το προπονητή και όλους ότι τελικά αξίζω να είμαι εδώ και τελικά πρέπει να πάρω την ευκαιρία μου, τις ευκαιρίες μου. Οπότε οι προσδοκίες υπήρχαν, τελικά δικαιωθήκαμε, οι προσδοκίες μας δείξαν ότι είχαμε δίκιο και στο τέλος της ημέρας δικαιώνεται και το παιδί γιατί δούλεψε, προσπάθησε και μέχρι τώρα κάνει τα πράγματα που πρέπει πάρα πάρα πολύ καλά. Και τα κάνει και πάρα πολύ καλά και όλοι περιμένουν περισσότερα, όπως και μια πιθανή κλίση στην εθνική ομάδα που νομίζω πως να είναι την υγειά το παιδί πάνω απ' όλα, δεν θα αργήσει κιόλας. Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ θα ήθελα σαν φίλαθλος πλέον του Όφη και σαν άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα πράγματα με πολύ ενδιαφέρον και για την ομάδα είναι να συνεχίσει να έχει τις συγκεκριμένες αγωνιστικές εμπειρίες, να συνεχίσει να έχει την ίδια απόδοση. Η εθνική ομάδα είναι όδιο όλων, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, θα πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα και ό,τι προκύψει από εθνική ομάδα, από προτάσεις, οτιδήποτε άλλο, γιατί σίγουρα παίζουν και αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, είναι ευφυβόσδεκτα. Αλλά δεν θα πρέπει να χάνετε ο στόχος. Ο στόχος είναι το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ακριβώς, και θέλω να πω εδώ πέρα, Βαγγέλη, κάτι που το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα και το έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, ότι μου έχει κάνει τρομερά θετική εντύπωση το γεγονός ότι παραμένει ένα πολύ προσγειωμένο παιδί. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνομαι από τα ταξίδια με την αποστολή του Όφη, τη συμπεριφορά του, ότι παρότι γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά του, εκείνος είναι συγκεντρωμένος, είναι προσγειωμένος. Κρατάει χαμηλά την μπάλα, ξέρεις, δεν είναι και εύκολο στις μέρες μας, γιατί και εσύ είσαι και εκπαιδευτής, είσαι και κάτι παραπάνω από προπονητής για όλα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι και εύκολο αυτό να συμβεί. Εκεί, εντάξει, εκεί ο βασικός παράγοντας για να μπορεί ένα παιδί να είναι ισορροπημένο, σταθερό και να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία ανέφερες είναι η οικογένεια. Η οικογένεια του Χρήστου είναι δομημένη. Προσπαθεί διακριτικά να υποστηρίξει τον Χρήστο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν βλέπεις ένα παιδί, βλέπεις την οικογένεια. Η οικογένεια του Χρήστου είναι... Ο Χρήστος έχει τη τύχη να έχει την οικογένεια που τον υποστηρίζει και τον προσγειώνει. Και η οικογένεια έχει τη τύχη να έχει τον Χρήστο, το οποίο τον βλέπει και καμαρώνει. Και είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από μια οικογένεια να καμαρώνει το παιδί της, να πηγαίνει καλά. Και σε αυτό το σημείο μου επιτρέπεις, ό,τι να κάνουμε εμείς, αν δεν υπάρχουν οι βάσεις από την οικογένεια, από μικρή ηλικία, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτή η σταθερότητα που μπορεί να δώσει μια οικογένεια στο παιδί είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα τον βοηθήσει στην πορεία να ανταπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές. Γιατί και ο Χρήστος έχει περάσει δύσκολες στιγμές. Ακριβώς. Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Το επιθυμούσα τόσα χρόνια, αλλά δεν έκατσε τώρα. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Εμείς σ' αγαπάμε. Καλή επιτυχία στην ομάδα και σε εσένα προσωπικά. Σ' αγαπάμε στο Ηράκλειο και το ξέρεις αυτό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας.